Λοιπόν, να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και να πούμε και κάτι παραπάνω και εκτός κουζίνας. Που βέβαια έτσι και μπει στην κουζίνα μαζί του, δεν θες να βγεις. Θες ό,τι είναι να πεις και να κάνεις, το κάνεις εκεί. Νιώθεις να είναι ο χώρος σου, ο φυσικός σου χώρος. Στο σπίτι σου μπαίνεις στην κουζίνα σου. Ναι, βέβαια. Κάποιος πρέπει να φτιάξει για το φαγητό, φαγητό για τα παιδιά. Θέλω να πω. Τι? Φαγητό για τα παιδιά. Εσύ θα φτιάξει τα παιδιά. Ποιος θα το κάνει? Η γυναίκα σου. Η γυναίκα μου εργάζεται. Εσύ δεν εργάζεσαι. Εργάζομαι άλλες ώρες. Το μεσημέρι εκείνη εργάζεται. Εγώ το μεσημέρι, όταν τα παιδιά ήταν μικρά, ήμουν στο σπίτι. Έπρεπε κάποιος να είναι με τα παιδιά στο σπίτι. Μετά από το σχολείο, τα παιδιά ερχόντουσαν για να φάνε το φαγητό του μπαμπά. Που έπαιζε και το ρόλο της μαμάς. Και ταυτόχρονα μου κουβαλάγανε και 7-8 μαθητές. Και τρώγανε και αυτοί. Συμμαθητές. Ναι, γιατί όταν έλεγαν ότι πάμε σπίτι γιατί ο μπαμπάς έχει μαγειρέψει, έρχονταν και ένα μικρό τσούρμο ακόμα. Από πίσω. Ξέρεις τι παλαμάκι έχω φάει εγώ το μεσημέρι, έχω εισπράξει. Δεν μου λες, τα παιδιά αντιδρούν διαφορετικά από τους πελάτες, οι οποίοι πραγματικά σε χειροκροτούν με έναν άλλο τρόπο βέβαια. Έχεις ακούσει, ρε παιδί μου, εκφράζονται τόσο έτσι με τέτοια άνεση και τόσο πληθωρικά όσο ένα παιδί που όταν το ευχαριστιέται το φαγητό του. Το λέει, δηλαδή το λέει, χαμογελάει, χαίρεται, φωνάζει, χειροκροτεί, γελάει. Λέει, το καταρχήν, θέλω ξανά, φτιάχνω μου και αύριο και μεθαύριο. Καταρχήν, εγώ για τα παιδιά μου πρέπει να σου πω ότι έφτιαχνα δυο μένου. Γιατί άλλα έτρωγε η μικρή και άλλα έτρωγε η μεγάλη. Α, έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι από την προηγούμενη νύχτα είχαμε τη ζήτηση. Ή την Κυριακή ζητούσαν το φαγητό της Τετάρτης ή της Τρίτης. Οπότε είχαμε τις επιθυμίες. Να υποθέσω ότι στο δικό σου σπίτι κάτι εκτός θαλασσινού δεν μπαίνει. Δηλαδή, παστίτσιο ξέρεις να κάνεις. Κάνω παστίτσιο. Αλλά στο σπίτι δεν κάναμε αυτή την κουζίνα. Κάναμε μια κουζίνα γρήγορη. Κάναμε μια κουζίνα ανακύκλωσης. Γιατί έπρεπε να καταναλωθούν όλα τα πράγματα. Ξέρεις, στην Ελλάδα αγοράζαμε και το 60% από αυτό που ψωνίζαμε το πετάγαμε. Κάποτε. Και αυτό είναι και το δύσκολο. Να μπορέσεις να εκτιμήσεις τα πράγματα του ψυγείου σου και να ανακυκλώσεις τα προϊόντα σου. Και πολλές φορές το 60% είχε μαγειρευτεί, είχαμε καταναλώσει και ενέργεια. Δηλαδή το 40% του 60 που πετάγαμε είχε εξοδέψει και ενέργεια για να γίνει. Πάντα δίναμε την υπόσχεση ότι αυτό το φάμε αύριο ή θα το φάμε μεθαύριο. Τελικά ξύνιζε και δεν το τρώγε ούτε το σκυλάκι του σπιτιού. Οπότε εκεί είχαμε μια κατάσταση λίγο τρελή. Εμείς στο σπίτι την Παρασκευή κάναμε τη λεγόμενη καθάριση. Και τι θα μπορούσε να φτιάξει, πες μου μια τυχαία Παρασκευή, ας πούμε. Κοιτάξτε, αν περισσέψει αυτό εδώ το προϊόν που φτιάξαμε σήμερα, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι πολύ εύκολο να ξανασερβιριστεί έτσι, γιατί αυτό σοβράζει, λασπώνει, χαλαρώνει, χάνεται, παραβράζει, δεν είναι ωραίο στο δάγκωμα, στο δόντι. Οπότε η λύση ποια είναι, να του βάλεις λίγο γάλα και να το κάνεις μους. Ναι, αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Έχω μείνει. Είμαι τελείως εκτός. Μπορείς να βάλεις ένα κολοκυθάκι που δεν έχει σπόρους, ελαφρά ψημένο από το φούρνο και να κάνεις και μια μους κολοκυθιού. Γιατί αυτό έχει τόσα υλικά μέσα που θα γίνει τόσο νόστιμο και το κολοκυθάκι και μπορείς να το φας με μια φέτα ψαριού ή να το φας με ένα φιλέτο κοτόπουλου. Η εκαθάριση λοιπόν του σπιτιού κάθε Παρασκευή ήταν αυτό που λέγαμε οι μεζέδες μας. Γιατί γέμιζε το τραπέζι με χιλιάδες πράγματα. Ήταν η καλύτερη μας μέρα. Και συνήθως ερχόντουσαν και τα άλλα τα παιδάκια του σχολείου. Τα καθάριζε το πιάτο. Και ναι, καθάριζε το ψυγείο. Δεν μου λες τις άλλες μέρες, δώσε λίγο ιδέες. Πολλές φορές όλες οι νοικοκυρές, μα όλες μας, κολλάμε και λέμε τι να φτιάξουμε σήμερα, τι να φτιάξουμε αύριο. Κολλάει το μυαλό μας. Κοίτα, σίγουρα αυτό που χρειάζεται είναι ότι νομίζω ότι λείπει από την ελληνική τηλεόραση μια πληροφόρηση. Εμένα στον δρόμο με συναντάει ο κόσμος και μου λέει δείξε μας, μάθε μας. Είναι αυτό το αστείο που καμιά φορά το ακούω όταν πηγαίνει στον ψαρά και ρωτάει τα ψάρια είναι φρέσκα. Θέλω να ξέρω τι απάντηση περιμένει να πάρει. Όχι, να δεν είναι. Ναι, θα πάρει. Πρέπει να μάθουμε να τα ξεχωρίζουμε τα ψάρια. Πώς? Αυτό θέλω να δείξω και θα το δείξω. Πού, πότε? Μιλάω για μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση. Αυτό που συζητιέται αυτό και που έχει ακουστεί, ναι. Που θα παρουσιάζει η Ράνια Θρασκιά. Αυτό έχει ακουστεί. Οπότε εκεί μάλλον δηλαδή αυτό θα γίνει. Οι εμφανίσεις σου δεν θα έχουν να κάνουν με μαγειρική. Θα έχουν να κάνουν με πολύ μαγειρική, αλλά και με πολύ πληροφόρηση. Να μου πάρει ο κόσμος γνώση γύρω από αυτό. Έχω βαρεθεί να ακούω για την τσιπούρα την αλανιάρα.
Έχουμε γεμίσει αλανιάρες. Δεν υπάρχουν. Σιπούρες. Δεν υπάρχουν. Πες μου λίγο. Πάρα πολύ λίγες. Πάρα πολύ λίγες. Ρε παιδί μου, συγγνώμη, εμείς γενικώς εδώ στην Ελλάδα ψάρι δεν έχουμε πολύ. Έχουμε. Έχουμε, αλλά όχι τόσο όσο νομίζουμε. Ναι, έχουμε. Αλλά τρώει και ο κόσμος τόσο πολύ ψάρι. Τρώει, μην βλέπεις τα μαγαζιά. Όχι, μιλάω όχι, τρώει, για τρώει, το νοικοκυριό. Τρώει ψάρι. Ο Έλληνας έχει βάλει στις διατροφικές του συνήθειες το ψάρι. Το έχει βάλει. Το έχει βάλει αρκετά χρόνια. Έχει μειώσει την κατανάλωση κρέατος και άλλωστε το λένε και οι γιατροί, το λένε και οι διατροφολόγοι, το λένε και οι πληροφόροι, ξέρω εγώ, το ανοίγεις μια εφημερίδα και μας λέει πόσο κακό κάνει το κόκκινο κρέας. Έγινε και το σκάνδαλο με το αλογάκι. Είχαμε τα... Πριν από λίγο καιρό είχαμε ένα πρόβλημα με τα κοτόπουλα, πριν από λίγο καιρό είχαμε, ξέρω εγώ, με κάτι άλλο. Ο κόσμος στρέφεται στην... Για τα ψάρια ακούμε σκάνδαλα όμως. Εγώ πάλι τις προάλλες διάβαζα που λέγανε, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά το διάβασα. Ότι λέει ψάστηκαν ψάρια ιχθυοτροφείου στη Φορμόλη. Ανατρίχιασα λίγο που το διάβασα. Ναι, και εγώ ανατρίχιασα. Δεν λέω ότι αν έχει συμβεί, δεν έχει συμβεί, δεν το γνωρίζω. Ούτε δεν έχω ψάξει λίγο παραπέρα. Διάβαζα εδώ, διαβάζω πολλά. Ακούμε πολλά, δεν ξέρουμε τι ισχύει. Μιλώ για το γάβρο, μιλώ για τη σαρδέλα, μιλώ για ταπεινά πράγματα και για ταπεινά ψαράκια που έχουν και ο Μέγαλη Παρά 3 και μας κάνουν και καλό. Μιλώ για τον κολλιό. Δεν χρειάζεται να μπαίνεις στο ψαρά σου και να θες να φας ένα πρωτοκλασάτο ψάρι 6 φορές την ημέρα με 35 ευρώ αγορά 40. Νομίζω ότι και ένας κολλιός, νομίζω και ένας κουμπρί και ένας μπακαλιάρος μικρός, δεν χρειάζεται να είναι 3 κιλά ο μπακαλιάρος, και ένα μπακαλιαράκι, ένα προσφυγάκι, πράγματα που μας κάνουν και καλό, γιατί έχουμε μια υπεραλίευση σε αυτά τα ψάρια. Το λέει και η ΒΒΕΦ συνέχεια, προσπαθεί να ενημερώσει τον κόσμο γύρω από αυτό. Θεωρώ τελείως μεγάλη αστοχία να έχει το σπίτι μας μπρικ και να μην έχει ένα αυγοτάραχο. Που μια μελέτη του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου μας λέει πόσα πράγματα μπορείς να προλάβεις τρώγοντας 1,5 με 2 γραμμάρια την ημέρα αυγοτάραχο. Γιατί είναι και ακριβό, δεν είναι και φτηνό. Με 1,5 γραμμάριο είναι τίποτα. Μα εσύ και να το παίρνουμε σαν φάρμακο. Δηλαδή, με το πάμε, θες να το φας και σ' αρέσει. Τι να φας, δεν μπορείς να φας και ένα μπαστούνι αυγοτάραχο. Για μένα αλλά... το λες. Όχι, εγώ το λέω. Σε μένα το λέω. Εμένα μου αρέσει. Γιατί εγώ τρώω ένα μπαστούνι αυγοτάραχο. Αυτό σου λέω. Αλλά 300 γραμμάρια. Αυτό το οποίο σε τρέπει. Αν μας αρέσει, μόλις φας το πρώτο κομματάκι, θες να φας και δεύτερο, θα χτυπήσει και ένα τρίτο. Να σου πω για να βγάλουμε την παραξήγηση. 50 γραμμάρια αν φας είναι πάρα πολλά. Πάρα πολύ, συμφωνώ. 50 γραμμάρια λοιπόν με 100 ευρώ αγορά, ένα κορυφαίο ελληνικό προϊόν, κοστίζει 5 ευρώ. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι κόστος τα 5 ευρώ και δεν μπορούμε να λέμε ένα κορυφαίο προϊόν ακριβό. Όταν βάζεις στο σπίτι το μπρικ που έχει τα αντίστοιχα χρήματα και είναι από ένα σολομό, τις περισσότερες φορές είναι λίγο παστομένο, έχει λίγο αλάτι, δεν είναι δικό μας, δεν υποστηρίζει καμιά θέση εργασίας. Είναι ένα εισαγόμενο προϊόν. Είναι χρήματα που φεύγουν μπροστά έξω για να φάμε κάτι που δεν είναι δικό μας. Προτιμώ δηλαδή ένα αυγοτάραχο στο ψυγείο από ένα μπρικ. Προτιμώ ένα μαγείρεμα με ένα αυγοτάραχο από κάτι άλλο εισαγόμενο. Προτιμώ στο ριζότο μου να βάλω μια παλαιωμένη γραβιέρα από το να βάλω μια παρμεζάνα. Μου το είπες και πριν. Λοιπόν, για να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Το φιλμ «Η Μεγάλη Βραδιά», μια ταινία με πρωταγωνιστές δύο αδέλφια, δύο Ιταλούς που παλεύουν να κρατήσουν τη μικρή του στρατορία ανοιχτή, ο σεφ Πρίμο ξεστομίζει την ατάκα που στολίζει το βιβλίο της πίστης όλων των μαγείρων απανταχού της γης. Ένα πιάτο καλό φαγητό είναι μια σκάλα που οδηγεί κοντά στο Θεό. Και ο μάγειρας δεν κόβει, τεμαχίζει, σωτάρει, ανακατεύει, ψήνει, βράζει τα υλικά της τροφής. Στην πραγματικότητα δημιουργεί και μοιράζεται τη γεύση της καλής ζωής με όσους αγαπά. Ο Λευτέρης Λαζάρου το ξέρει αυτό. Τη μαγειρική τέχνη δεν την επιλέγεις, δηλώνει. Σε επιλέγει. Σε σημαδεύει από τη στιγμή που γεννιέσαι. Μαγειρική είναι η γνώση, η παιδεία, η τεχνική σου. Μαγειρική όμως είναι και η ψυχή, οι μυρωδιές, η αναμνήση σου, η μνήμη της γεύσης που σε γυρίζει πίσω στα μικράτα σου. Εκείνος γεννήθηκε στον Πειραιά. Ήταν το μικρότερο από τα τρία αγόρια μιας εργατικής οικογένειας που έμεινε πίσω από το εργοστάσιο του Κεράνη. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θυμάται είναι τον πατέρα του. Ένα τεχνίτη καραβομάγειρα να παιδεύει τα τηγάνια και τις κατσαρόλες του, τους χειμώνες που δεν ταξίδευε. Τα φτιάχνει κακαβιά, σαλιγκάρια και πατσά. Με ζέες ρεφενές, αυτοσχέδια γλέντια με φίλους που στείλονταν σε συνοικιακά ταβερνάκια και μπακάλικα. Στα 13 του ζήτησαν να το πάρει μαζί του το καλοκαίρι στο ταξίδι. Εκεί, λέει, μέσα στην κουζίνα και τις μυρωδιές του καραβιού, κόλλησε το μικρόβιο. Και ξεμπαρκάροντας πια, ήξερε με σιγουριά τι δουλειά θα έκανε μεγαλώνοντας. Μάγειρας.
Στα 15 του τον έχασε τον πατέρα του. Πέρασε σκληρή εφηβεία. Επειδή ντρεπόταν να ζητάει από τη μάνα του χρήματα, δούλευε εδώ και εκεί σε ταβέρνες, εστιατόριο και ψεσταριές, κάνοντας περίπου τα πάντα. Από καθάρισμα μέχρι μαγειρική. Τελειώνοντας το σχολείο, άρχισε την περιήγηση στον κόσμο, στις κουζίνες και στις γεύσεις τους. Στην Ιταλία πρώτα. Την Ισία μετά. Μαρόκο, Ισπανία. Θυμάται πως στα 17 του δούλεψε 6 μήνες ελιευτικό με κλειστό συμβόλαιο. Για την εμπειρία, για να μάθει το ψάρι καλά, να το μαγειρέψει για τους ψαράδες. Έκανε και αρχιμάγειρα σε κρουαζερόπλοιο. Μια άλλη φορά θυμάται μπήκα στο βαπόριο ως μάγειρας και στο λιμάνι στη Βαλένθια έφυγα. Δούλεψα σε μια καινούργια κουζίνα και μετά από 4 μήνες είχα το θράσος να ξαναζητήσω δουλειά στο ίδιο βαπόριο για να με φέρει πίσω. Είχα τσαγανό, επιμονή, υπομονή. Όχι εγένεια όμως. Αν έβαζα στο μυαλό μου κάτι, θα το έκανα. Το 1987 πάτησε στεριά και αποφάσισε να φτιάξει μια κουζίνα που δεν θα πουνά. Και έτσι σε μια εποχή που ο γευστικός χάρτης της Αθήνας αποτελούνταν κατά 98% από κρέας, ο Λευτέρης Λαζάρου έστησε με δανεικά χρήματα στον Πειραιά το Βαρούλκο. Το εστιατόριο που θα μάθαινε στους Έλληνες να τρώνε ψάρι, θα κέρδιζε ένα αστέρι Μισελέν, θα γινόταν ένας θρύλος της ελληνικής γαστρονομικής σκηνής και θα αναδείκνυε και τον ίδιο σε έναν από τους κορυφαίους σεφ. Και όλα αυτά με συνταγές αποκλειστικά δικής του έμπνευσης, μέσα από μια πολιτική δημιουργικής κουζίνας που ήθελε ταπεινά προϊόντα και φτηνά υλικά να βρίσκουν τη θέση τους σε ένα γκουρμέ πιάτο. Ήθελα, λέει, να κάνω κάτι που να μην έχουν οι άλλοι. Ο κόσμος, οι γνωστοί, οι διάσημοι, οι άνθρωποι που εδώ και 25 χρόνια γεμίζουν τα τραπέζια του Βαρούλκου, που πια μετακόμισε στην Πειραιώς, λένε στα αστεία, κροϊδεύοντας λίγο την αγάπη του για το ψάρι, πως ο Λαζάρος από τα αυτιά έχει βράχια. Περισσότερο από τη θάλασσα αγαπάει μόνο την οικογένειά του. Τη γυναίκα του, τη Λία, το γιο του, τον Νίκο από τον πρώτο του γάμου που σπούδασε οικονομικά και μένει στην Αγγλία και τις δύο κόρες του. Την Ηλέκτρα που θα είναι το νέο αίμα του Λαζάρου στην κουζίνα του εστιατορίου και τη μικρή τη Δανάη του, που είναι φοιτήτρια ψυχολογίας στην Κρήτη. Είναι φυσικά Ολυμπιακός, έχει ένα σκύλο και μια γάτα, γράφει παιδικά βιβλία, τρελαίνεται για τα γρήγορα αυτοκίνητα, λέει πως γλέντισε 3 σεζόν με στην κουζίνα του MasterChef, πως δεν θα κόψει ποτέ το μουστάκι του, πως από τη μαγειρική δεν έγινε πλούσιος, ζει όμως καλά, με αξιοπρέπεια. Στο κάτω-κάτω είτε έχεις 1 εκατομμύριο είτε 5, πάλι μια φορά θα φας γεύμα και δείπνο. Όμως η αξία ενός πιάτου φτιαγμένου με αγάπη πραγματικά δεν πληρώνεται. Και εμένα μ' άρεσε. Μπράβο, Κάλια, πάλι. Έκανες πολύ ωραία δουλειά στο βίντεο που είδαμε. Πραγματικά πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχεις κάνει πολλά πράγματα και όχι μόνο έχεις κάνει πολλά πράγματα. Έχεις πάρει τη ζωή στα χέρια σου μόνο σου. Πλάτες δεν είχες, στήριγμα δεν είχες. Είχες το δικό σου όνειρο. Νομίζω τα κατάφερες. Ελένη, μπορώ να σου πω ότι τους πιο αγαπημένους μου φίλους έκανα μέσα από το Βαρούλκο. Ναι. Πραγματικά. Με καμάρι το λέω αυτό. Τους λατρεύω, είναι οι πιο αγαπημένοι μου άνθρωποι που έχω αυτή τη στιγμή και τους γνώρισα σαν πελάτη στο Βαρούλκο. Μεγαλώσαμε μαζί, έμαθα πάνω τους, με αξιοποίησαν και τους χρησιμοποίησα, τους λατρεύω και με λατρεύουν και περνάω πάρα πολύ καλά μαζί τους και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι στη ζωή μου όλοι αυτοί. Πες μου και κάτι που δεν το ξέρω καλά. Για να πάρει κανείς αστέρι Μισελέν, πώς, καταρχήν πώς γίνεται. Πού σε βρίσκουν, πού τους βρίσκεις, δεν καταρχήν ξέρω πώς γίνεται. Καταρχήν ο θεσμός της Μισελέν είχε να κάνει με το αυτό που λένε οι Γάλλοι, ότι αξίζει να λοξοδρομήσω για να φάω σε αυτό το χωριό, ενώ έχω άλλον προορισμό, γιατί μαγειρεύει η Ελένη. Αυτό είχε κατανάλωση ελαστικού. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο θεσμός αυτός, που είχε να κάνει με μικρά εστιατοριάκια, με πανδοχεία της επαρχίας της Γαλλίας αρχικά, αργότερα της Ευρώπης. Και πριν από λίγα χρόνια αγκουμπήσανε και την Ελλάδα και τώρα έχουν πάει και στην Αμερική και στην Ιαπωνία. Γιατί ο Μισελέν ήταν κέντρο Ευρώπης περισσότερο. Πού βρίσκουνε. Θα σου πω, το υλικό βρίσκεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε το Αθηνόραμα που είναι ένας ελληνικός οδηγός και ο Αλφαγκάι, πάλι της ίδιας της δέσμης εκδοτικής, που έχει να κάνει με την πληροφόρηση που δίνει στον καταναλωτή για ένα καλό ξενοδοχείο, για ένα καλό εστιατόριο της επαρχίας ή το Αθηνόραμα που λέγεται εστιατόρια της Αθήνας. Μέσα από αυτούς τους οδηγούς πληροφορείται τι ακριβώς γίνεται στη χώρα μας. Και τι, έρχονται και δοκιμάζουν. Έρχονται και δοκιμάζουν. Σου λένε, γεια σας, όχι, ήθελα όχι, να δοκιμάσουν, παίρνουν σαν πελάτη. Όπως έρχεσαι εσύ σαν πελάτη στο εστιατόριό μου, έτσι κλείνουν ένα τραπέζι, πολλές φορές και με μια παραπληροφόρηση, ότι είναι δύο ενώ είναι ένας, γιατί πάντα τον έναν τον σκέφτεσαι, λες, ένας άνθρωπος μόνος του, τώρα εδώ τι είναι. Εφοριακός θα είναι, να τον έχουν. Πάει εφοριακή, πρέπει να είναι 4-5 μαζί. πάντως υποπτεύεσαι, δηλαδή είναι δύσκολο να πας σε ένα καλό εστιατόριο να φας μόνος σου. Πρέπει να είσαι λίγο ταγμένος. Γίνεται έτσι μια επίσκεψη στο εστιατόριο. Συνήθως, αν είναι όλα καλά και είναι ευχαριστημένος με αυτό που θα απολαύσει, πολλές φορές συστήνεται.
ότι μετά βγάζει. Δεν είναι ευχαριστημένο, δεν συστήνεται. Ούτε για δεν λέει. Όχι, όχι, μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι θα επισκεφθεί και άλλα εστιατόρια στην Αθήνα και επειδή φοβάται ότι εσύ μπορεί να πληροφορήσει συναδέλφου. Δεν λέει τίποτα. Δεν συστήνεται. Μπορεί να το κάνει αφού του επισκεφθεί όλου. Να ξαναεπιστρέψει και να πει ότι ήταν εισπέκτορας του Μισελέν και θα ήθελε να δει και τον ιδιοκτήτη, το μάγειρα, να μιλήσει μαζί του, θα ήθελε να δει τις εγκαταστάσεις του εστιατορίου. Είναι ένας οδηγός που δεν ξέρουμε ποιοι μας ελέγχουν. Μάλιστα. Για πες μου λίγο και για το MasterChef τώρα. Δεν θα γίνει τελικός? Κοίτα, ξέρω ότι γίνεται μια προσπάθεια. Εχθές βγήκε ένα δελτίο από ό,τι έμαθα, γιατί και εγώ δεν το γνώριζα. Ξέρω ότι γίνεται μια προσπάθεια να γίνει ο τελικός, να κάπου να τα βρούνε. Σίγουρα η πλευρά των τεχνικών έχει, οι άνθρωποι ξέρω ότι είναι απληρώτοι όπως είμαστε και εμείς. Δεν ξέρω τώρα τα οικονομικά ενός μεγάλου καναλιού όπως είναι το Μέγκα, ούτε τα διοικητικά. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξεπεράσουν τα προβλήματα και ότι ο τελικός πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να βγει ένας νικητής. Τα παιδιά αυτά δούλεψαν γι' αυτό. Και βέβαια δούλεψαν και 150 άνθρωποι συντελεστές. Αυτού του διαγωνισμού. Οπότε θεωρώ ότι είναι κρίμα να μην γίνει. Άρα πρέπει να βρεθεί η λύση. Και μακάρι να βρεθεί λοιπόν. Το εύχομαι για όλους. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που μας ήρθες. Και εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες, παρότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο χρόνος μου δεν μου αφήνει περιθώρια, αλλά χάρηκα πάρα πολύ που κατάφερα και ήρθα και σε είδα και σε περιμένω και στην ταράτσα του Βαρούλκου. Θα έρθω με πολύ μεγάλη χαρά. Με πολύ μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε.